Αύριο ξεκινά ένας μήνας που ευχόμαστε να είναι πολύ ωραίος. Και μέσα στο μήνα, εκεί στο τέλος του δευτέρου δεκαημέρου, στις 19 Μαρτίου, είναι Δευτέρα, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Ξενία του Βόλου. Και θα πείτε, εγώ είμαι υποχρεωμένος 20 μέρες πριν που μου το λες, καλέ μου άνθρωπε, να το θυμάμαι. Μην ανησυχείτε, θα το ξαναπούμε. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η κυρία Αντωνοπούλου και η κυρία Καραγκούνη είναι από σήμερα εδώ και θα ξανάρθουν μέσα στο μήνα για να προετοιμάσουν την εκδήλωση αυτή που τιτλοφορείται «Συμβαίνει και εδώ», αλλά έχει να κάνει με το έγκλημα της αιωματεμπορίας που συμβαίνει στην Ελλάδα του σήμερα και μας ζητά να γίνουμε μέρος της λύσης. Έτσι. Είναι ένα δίκτυο, η μη κυβερνητική οργάνωση Α21 που δημιουργήθηκε 10 χρόνια πριν. Στο πέρασμα αυτών των χρόνων έχει ταπλώσει το δίκτυο σε 12 χώρες, που είναι πολύ σημαντικό. Τι κάνει, είστε η διευθύντρια της οργάνωσης Α21, κυρία Αντωνοπούλου. Τι κάνει λοιπόν σε αυτή τη δεκαετία η οργάνωσή σας? Η Α21 λοιπόν είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ασχολείται με την καταπολέμηση της σωματεμπορίας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Mm-hmm. Δραστηριοποιούμαστε εδώ και 10 χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα έχουμε 3 δράσεις. Η πρώτη δράση σχετίζεται με την 1109. Η 1109 είναι ένα τηλέφωνο, μια 24-ωρη γραμμή πληροφόρησης για την εμπορία ανθρώπων. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο... Είναι αυτό, το παίζουμε κι εμείς αυτό το σποτάκι που λέει, αν δεις ρε παιδί μου ότι κάποια σου κάνει με τα μάτια, γιατί μόνο αυτόν τον τρόπο έχει να σου μιλήσει. Mm-hmm. Ένα νόημα ανάλαβε δράση, δηλαδή μην την παρακολουθείς και λες πω από τι κρίμα τώρα. Σωστά. Αν δεις κάτι, πες κάτι. Είναι έτσι και το σλόγγο του βίντεο, πολύ σωστά. Το τηλεφώνημα μπορεί να είναι ανώνυμο, οπότε δεν είναι απαραίτητο κάποιος να δώσει τα στοιχεία του, και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί. Και από εκεί και πέρα συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και οποιαδήποτε πληροφορία λάβουμε, την προωθούμε στα τμήματα τα αρμόδια. Πέραν αυτού, διοργανώνουμε διάφορα event, όπως είπατε και για τις 19 Μαρτίου, τα οποία έχουν σκοπό την ενημέρωση και την αφύπνιση όλων μας, καθώς σωματεμπορία, όπως είπατε, υπάρχει και συμβαίνει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, δυστυχώς. Συμπίπτει η κουβέντα μας, αυτό έλεγα πριν βγούμε στον αέρα, με αυτό το αφιέρωμα το οδηπορικό που έκανε το Άρτη και μεταδόθηκε και από ελληνικά μέσα, ένα μέρος βεβαίως, για το τι γίνεται κυρίως με τους ασυνόδευτους πρόσφυγες, έτσι. Που εκεί πια γίνεται ο κακός χαμός. Εσείς στο δίκτυο που έχετε δημιουργήσει, το έχετε κάνει και σε χώρες που ξέρουμε ότι συνήθως γίνεται εμπόριο σάρκας. Στις ευάλωτες ομάδες, σωστά αναφέρεστε. Σωματεμπορία υπάρχει παντού. Όπως είπατε πριν για τους πρόσφυγες, κάποιος θα πει ότι το δίκτυο αυτό κάποια χρόνια πριν ήταν πιο εύκολο να λειτουργήσει σε πρώην ανατολικές χώρες παρά στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, ή στην Ισπανία. Όχι ότι εκεί δεν γίνεται, έτσι. Αλλά θέλω να πω το δίκτυο, επειδή το απλώσατε και σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Το απλώσατε κυρίως προς εκείνη την πλευρά της Ευρώπης. Γραφεία μας. Υπάρχουν στην Ουκρανία, στη Βουλγαρία, στην Ισπανία. Δραστηριοποιούμαστε ωστόσο και στην Αγγλία, στον τομέα της ενημέρωσης περισσότερο και της πρόληψης. Στη Δανία, την Νορβηγία, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κυρία Καραγκούνη, είστε ψυχολόγος. Ποια είναι αυτή η δυσδιάκριτη για μένα γραμμή του φιλόδοξου κορίτσιου, που είναι και ψιλονόστιμο και βλέπει ως διέξοδο το να κάνει ίσως ένα επάγγελμα τέτοιο, που να είναι κοντά στην πορνεία ή να είναι πορνεία. Ποιο είναι αυτό το όριο της αυτοδιάθεσης που έχει κάθε άνθρωπος? Κάποιος επιλέγει έτσι να διαθέσει το σώμα του και τον εαυτό του. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό χάνεται όμως, γιατί έχει πολύ σκοτεινιά αυτή η ιστορία και γίνεται εμπόριο πια. Ναι.
Χωρίς τη συνένεση εννοώ. Mm-hmm. Ναι, τα θύματα μπορείς ακριβώς δεν συνενούν στο να κάνουν αυτό για το οποίο εξαναγκάζονται ουσιαστικά να κάνουν. Έχουν εξαπατηθεί, έχουν αποπλανηθεί, δεν βρίσκονται σε αυτή τη θέση με τη θέλησή τους ή τουλάχιστον δεν έχουν συνενέσει να εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες, υπό αυτές τις συνθήκες. Η πιο συχνή μέθοδος αλίευσης των θυμάτων είναι η ψευδής υπόσχεση εργασίας. Mm-hmm. Το να υπόσχονται δηλαδή οι διακινητές, οι έμποροι, κάποια εργασία στη χώρα μας, για παράδειγμα, και όταν φτάνουν τα άτομα εδώ, συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα και στη συνέχεια τους εξαναγκάζουν να εκπονεύονται ή να εργάζονται σε άθλιες συνθήκες. Ελληνίδες έχουμε. Δυστυχώς υπάρχουν. Στη χώρα μας ή αλλού. Στη χώρα μας ίσως λιγότερο, ωστόσο που υπάρχουν διάφορες, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, είχαμε κάποιες καταγγελίες τώρα τον τελευταίο καιρό που έλεγαν ότι οι Ελληνίδες βγαίνουν εκτός συνόρων και ίσως να παίζει και η κρίση το ρόλο της φυσικά σε αυτό. Λοιπόν, το έγκλημα της σωματεμπορίας συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα. Γίνεται μέρος της λύσης, τυπλοφορείται η εκδήλωση που γίνεται στις 19 Μαρτίου στο Ξενία του Βόλου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Είναι σημαντικό και αυτό να το πούμε. Από την Α21 στις 18:30 λοιπόν το απόγευμα της Δευτέρας 19 Μαρτίου. Σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε.